Πράξεις Αποστόλων, κεφάλαιο 11. Ήκουσαν δε οι Απόστολοι και οι αδελφοί οι όντες κατά την Ιουδαίαν, ότι και τα έθνη δέξαντο των λόγων του Θεού. Και ότι ανέβει Πέτρος εις Ιεροσόλυμα διεκρίνοντο προς αυτόν, οι εκπεριτομείς λέγοντες, ότι προς άνδρας ακροβιστίαν έχοντας, εισήλθες και συνέφαγες αυτής. Αρξάμενος δε ο Πέτρος, εξετίθετο αυτής καθεξής λέγον. Εγώ ήμην εν πόλη Ιώπη προσευχόμενος και είδον εν εκστάσει όραμα, καταβαίνον σκεύωστη ως οθόνην μεγάλην, τέσσαρ συναρχές καθιεμένην εκ του ουρανού και ήλθεν άχρησε μου. Οι σύνατενοί σας κατενόουν και είδον τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Ήκουσα δε φωνής λεγούσις μη, Αναστάς Πέτρε, θύσον και φάγε. Είπον δε, μη δαμός Κύριε, ότι παν κοινών η ακάθαρτον ουδέποτε εισήλθεν εις το στόμα μου. Απεκρίθη δε μη φωνή εκ Δευτέρου, εκ του ουρανού. Α, ο Θεός εκαθάρισε, σι μη κοινού. Τούτο δε γένετο επί τρεις, και πάλι να νεσπάσθη άπαντα εις των ουρανών. Και ειδού εξ αυτής τρεις άνδρες επέστησαν επί την οικίαν εν ημίν, απεσταλμένοι από Κεσαρίας πρόσμε. Είπε δε μη το πνεύμα, συνελθήν αυτής μηδέν διακρινόμενον. Ήλθον δε συνεμή και οι εξαδελφοί ούτη, και εισήλθομεν εις τον οίκον του ανδρός. Απήγγι λέτε ημίν, πως είδεν τον άγγελον εν το οίκο αυτού σταθέντα και υπόντα αυτό. Απόστειλον εις Ιώπην άνδρας και μετάπεμψε σίμωνα των επικαλούμενων Πέτρων, ως λαλήσει ρήματα πρόσε, εν εις σωθείς εσύ και πας ο οίκος σου. Εν δε το άρξας θέ με λαλήν, επέπεσε το πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, όσπερ και εφημάς εν αρχή. Εμνήσθην δε του ρήματος Κυρίως έλεγεν, Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατη, ημείς δε βαπτιστήσεσθε εν πνεύματι Αγίω. Ιούν την ίασιν δωρεάν έδωκεν αυτής ο Θεός, ως και ημίν πιστεύσασιν επί των Κύριων Ιησούν Χριστών. Εγώ δε τι σήμην δυνατός κολλήσε τον Θεόν. Ακούσαντες δε ταύτα ησύχασαν και εδόξαζον τον Θεόν λέγοντες. Άραγε και της έθνης είναι ο Θεός, την μετάνοιαν έδωκεν εις ζωήν. Ημενούν διασπαρέντες από της θλίψιος της γενωμένης επί Στεφάνο, διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενή λαλούντες των λόγων, ημι μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δέτινες εξ αυτών, άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ήτινες εις ελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Και ειν χείρ Κυρίου με ταυτόν, πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί των Κύριων. Οικούσθη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας, της εν Ιεροσολύμης περί αυτών, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθήν έως Αντιοχίας. Ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρι, και παρεκάλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο, ότι ειν ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως, και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας, αναζητήσε Σαύλον, και ευρών αυτόν ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχιαν. Εγένετο δε αυτούς εν αυτόν όλων συναχθήν εν τη εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Εντάφτες δέτες ημέρες, κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχιαν. Αναστάς δε εις εξ αυτών, ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του πνεύματος λιμών μέγαν μέλην έσεσθε εφόλην την οικουμένη, ως της και εγένετο επί Κλαβδίου Κέσαρος. Των δε μαθητών καθώς ευπορεί το της,
όριζαν έκαστος αυτόν εις διακονίαν πέμψε της κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδελφής. Ο και επίησαν αποστήλαντες προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σαύλου.